Παραδοσιακό, αυθεντικό, γευστικό. Νέο πισουρκώτικο πρόβιο γιαούρτι Χαραλαμπίδης Κρίστης. Από το κυπριακό φρέσκο γάλα μας. Με τη λαχταριστή γεύση της παράδοσης. Χαραλαμπίδης Κρίστης. Το καλύτερό μας. Το καλύτερο στη διατροφή μας. Με πεθύμισε ο σκηνοθέτης μας. Άργησε μισό λεπτό και μου λέει «Πού είσαι, πού είσαι». Ο καπετάνιος. Είσαι καλά. Είμαι μια χαρά, Χριστιανά μου. Μπράβο, ρε Γιώργο μου. Ήρθες λίγο πιο νωρίς. Πρέπει να βάλω το σισάμι μου, ζήστερα, αλλά μην πειράζει. Θες να φύγω? Όχι. Το σισάμι του. Δεν πρόλαβε να βάλει το σισάμι. Να το πούμε μετά, σου στείλε θα δέσει να καταλάβω. Λοιπόν, για να δούμε τα υλικά μας, τι θα χρειαστούμε για να χειροκροτήσουμε και εμείς πριν μας τις χαλουμόπιτες που θα φτιάξουμε με τον Γιώργο μας. Λοιπόν, θέλουμε δύο τεμάχια πισουρκώτικο εγωπρόβιο χαλούμι Χαραλαμπίδης Κρίστης, 4 κουταλίδια τη σούπα ψιλοκομμένα φυλαδιόσμο, θέλουμε μισό κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις, θέλουμε ένα φακελάκι στην μία μαγιά. Έτσι είναι καλά. Λέω σας το. Κάνει διατάσεις, παιδιά. Εγώ λέω τα υλικά και ο Γιώργος κάνει διατάσεις. Λοιπόν, θέλουμε μισό φλιντζάνι Χαραλαμπίδης Κρίστης φρέσκο γάλα μπλήρες 3% λιπαρά και μισή κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Αυτά λοιπόν είναι τα υλικά μας. Συνεχίζουν τα υλικά μας. Μισό φλιντζάνι νερό, 1/4 του φλιντζανιού ελαιόλαδο, 2 αυγά και 2 κουταλιές της σούπας νερό και ένα φλιντζάνι σουσάμι. Αυτά είναι τα υλικά μας, Χριστιανά μου. Τέλεια. Μα κοίταξε, σε παρακαλώ, ξαναδέτε σε παρακαλώ. Μπορώ να ανοίξω ή δεν πρέπει? Σε δύο λεπτάκια γίνεται. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στη διαδικασία μας. Πέμπτη σήμερα μαγειρεύουμε με Χαραλαμπίδης Κρίστης. Επίλεξα το πισουρκώτικο χαλούμι που είναι το αγαπημένο μας. Πραγματικά δοκιμάστε αυτή τη συνταγή στο σπίτι και θα με θυμηθείτε. Ήδη μυρίζει το στούντιο έτσι με το δυόσμι. Η μαμά μου να είναι πολλά περήφανη για τη συνταγή. Μπράβο, ξέρεις. Να στείλουμε την αγάπη μας στην κυρία Χαρούλα. Λοιπόν, Χριστένα, βάζουμε το αλεύρι για όλες τις χρήσεις μέσα στον κάδο. Επίσης, να πούμε ότι για τους τηλεθεατές που δεν έχετε μίξερ, θα το κάνετε με την παλιά γνωστή διαδικασία. Δηλαδή, μπασίνα, κούπα. Χεράκια και μέσα. Ξεκινάμε και ριζάζουμε. Τον μπράβο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ξεκινάμε εδώ. Χτυπάμε το αλεύρι μαζί με τη μαγιά μέσα. Και θα συνεχίσουμε εδώ με το ελαιόλαδο μας. Ρίχνουμε και το ελαιόλαδο μέσα. Θα συνεχίσουμε εδώ, Χριστιανά μου. Να πούμε στους τηλεθεατές, επειδή με ρωτάνε συνέχεια για το αλάτι σχετικά με τη μαγιά. Η μαγιά, αντί να αναμίξουμε μαζί με το αλεύρι και προσθέσουμε μετά το αλάτι, είναι μια χαρά. Αν αναμίξουμε όμως τη μαγιά μαζί με το αλάτι, τότε έχουμε πρόβλημα. Ναι. Και βάζουμε το αλάτι. Ναι. Λοιπόν. Να σου πω κάτι, δεν άκουσα τίποτα από αυτά που είπες, γιατί πήγα να φύγω το αλάτι. Τι που θα έχουμε πρόβλημα. Αν διαλύσεις τη μαγιά. Η μαγιά εξηρεί, μπορούμε να τη βάλουμε κατευθείαν μέσα στο αλεύρι, Χριστιανά μου. Ναι. Αν είναι νοπή, θα τη διαλύσουμε αναγκαστικά σε κάποιο υγρό στοιχείο. Ναι. Ωραία. Αν η μαγιά εξηρεί ή οποιαδήποτε μαγιά, η φρέσκα, η νοπή ή οτιδήποτε, δεν πρέπει να έρθει σε επαφή μαζί με το αλάτι. Α, επειδή έχω αρκετές συνταγές που χρησιμοποιώ αλάτι στις ζύμες, η διαδικασία είναι να ρίξουμε τη μαγιά, να την αναμίξουμε με αλεύρι και κάποιο υγρό στοιχείο, όπως τώρα που βάλα το ελαιόλαδο, και μετά να προσθέσουμε. Ωραία, γιατί θα σου έλεγα το αλάτι. Μπράβο. Γιατί θα σου έλεγα μέσα στο ψωμί που έχει και μαγιά και αλάτι, πώς ναι, γίνεται. Ναι, σωστά. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη ζάχαρη, η οποία θα βοηθήσει στη μαγιά να αναπτυχθεί σωστά. Και εννοείται ότι βάζουμε το κατσαρολάκι στη φωτιά μαζί με το φρέσκο γάλα Χαραλαμπίδης Κρίστης για να είναι χλιαρό, δεν το θέλουμε πάρα πολύ ζεστό. Θα ρίξουμε μέσα το νεράκι μας. Είναι πανεύκολη διαδικασία. Το μόνο που χρειάζεται ήδη αρχίζει και ριζάζει. Να το δω. Ξέρεις, ναι. Ναι, ξέρεις, εγώ λοιπόν, το... Και θα προσθέσετε μέσα και το γάλα μας, Χριστιανά. Γιατί πρέπει να είναι ζεστό. Όχι ζεστό, χλιαρό. Εντάξει, είναι για να βοηθήσει τη μαγιά να ενεργοποιηθεί. Ωραία. Όπως το ζύμο μας με το νερό που το θέλεις να είναι χλιαρό. Ακριβώς. Λοιπόν, εννοείται ότι με το μάτι θα δείτε. Σαν τώρα, ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται ακόμα λίγο αλεύρι, ούτως ώστε θα προσθέσω ακόμα λίγο αλεύρι μέσα στη ζύμη. Κολλάει τώρα, φαίνεται, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, και τώρα έρχεται στο κανονικό επίπεδο. Αυτό είναι με το μάτι, κοιτάξτε το με τα χέρια σας, να μην πολύ κολλάει στα χέρια σας. Λοιπόν. Αν κολλάει λίγο είναι εντάξει, να μην πολύ κολλάει. Ναι. Λοιπόν, σταματάμε το μίξερ. Είναι πραγματικά, μα δες τι ωραία ζύμη σου έφτιαξα, Χριστιανά. Τι ωραία ζύμη. Βάρ' μου λίγο αλεύρι. Ναι, αυτό. Τι ωραία ζύμη σου. Τι ωραία ζύμη. Τι ωραία ζύμη σου. Βάρ' μου λίγο μέσα. Είσαι θεά. Ακόμη λίγο. Είσαι θεά. Ναι, ρίξε ακόμα ένα. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε εδώ στον πάγκο εργασίας μας να μετακινήσω αυτά. Λοιπόν. Να ανοίξω. Άνοιξε, όχι, Χριστιανά. Δεν θα ανοίξω. Θα περιμένω να βγουν κανονικά στην ώρα τους. Λοιπόν, δεν ζυμώνουμε ακόμα λίγο εδώ με τα χέρια.
και την μεταφέρουμε αφού ξεκολλήσει καλά από τον κάτω μας, τον πάρκο εργασίας μας. Δήμος, εσύ και έρχομαι, Γιώργο μου, μισό λεπτάκι. Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, θα βάλετε στον πάγκο εργασίας εδώ, θα ζυμώσετε καλά με τα χέρια σας τη ζύμη. Εννοείται ότι πρέπει να αλευρώσουμε και λίγο το σανιδάκι μας. Ωραία. Να είμαστε σωστοί. Λοιπόν, αυτό που θα κάνετε τώρα είναι να το κάνετε μια ωραία μπαλίτσα. Κάτσε να μαζέψω για αυτά που είναι από τα χέρια μου, πας τα γάντια. Θα κάνετε μια ωραία μπαλίτσα, Χριστιανά μου. Θα τη μεταφέρετε σε, μια καθαρή, σε έναν καθαρό μπολ και θα μου αφήσετε το ζυμάρι να μπει που λέμε, δηλαδή να διπλασιαστεί σε όγκο περίπου μία ώρα. Ωραία, θα το κλείσετε είτε με μία μπετσέτα καθαρή, είτε με μία μευράνη, ούτως ώστε το ζυμαράκι μας να διπλασιαστεί σε όγκο. Πόσες είναι... θα κάνουμε, μα κοίταξε τι ωραίο που είναι, Χριστιανά. Είναι πάρα κοίτα, πολύ λοιπόν, ωραίο. Θα περιμένουμε μία ώρα τώρα. Είναι... μα κοίταξε τι ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τώρα, Χριστιανά μου, τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Παίρνουμε μια μπασίνα, μια κουπά την οποία ξύχασα. Πόσες χαλουμότες θα κάνουμε με τα υλικά που μας έδωσες. Κολοκοτές. Χαλουμότες. Πόσες έκανα. 2, 4, κάτσε. 2, 4, 6, 8. 6, 8. Εντάξει, ανάλογα με το μέγεθος. Τη μία θα τη φυλάξουμε και την κυρία Νίκη μας, γιατί η κυρία Νίκη λείπει αυτές τις ώρες. Πάντα μας καθαρίζει με όλη της την αγάπη. Εδώ τα κάνουμε όλα. Στην κυρία Νίκη. Θα κρατήσουμε στην κυρία Νίκη. Την αγαπάω πάρα πολύ την κυρία Νίκη. Ο Δημήτρης καθαρίζει. Εντάξει, και η κυρία Νίκη μας καθαρίζει και από εκεί, ρε Δημήτρη μου. Λοιπόν, Χριστιανά μου, ναι. Βάλαμε το ζυμαράκι μας. Πέρασε μία ώρα. Έπαθε... Δημήτρη μου, και μία για σένα. Για όλους. Λοιπόν, αφού περάσει μία ώρα, θα ξαναζυμώσετε τη ζύμη σας και θα τη μεταφέρετε σε μία μπασίνα. Δηλαδή να φουσκώσει και μετά να την ξεφουσκώσουμε. Μπράβο, διπλασιάζεται σε όγκο στη μία ώρα, Χριστιανά μου, αφού την έχουμε κλείσει με μεμβράνη ή με καθαρή μπετσέτα, σε ζεστό μέρος, θα έλεγα. Λοιπόν, μετά θα το ξαναζυμώσετε στον πάγκο εργασίας. Και μετά θα ρίξετε μέσα τα χαλούμια, πισουρκώτικο έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ. Ωραία. Χαρλαμπίδης κρίσης, θα το ρίξετε μέσα. Ψιλοκομμένο δυόσμο, φρέσκο, έτσι μπόλικο, να μυρίσει. Αν δεν έχουμε, ρε Γιώργο μου, μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με ξηροδιόσμο. Βεβαίως, μπορούμε. Η μητέρα μου βάζει και κόγιανδρο φρέσκο, αν θέλετε πολύ. Να βάζετε μέσα. Και εννοείται ότι αυτήν τη ζύμη, Χριστιανά μου, μπορείτε να την αρωματίσετε. Δηλαδή να βάζεις μέσα ξύσμα λεμονιού και ούτω καθεξής. Τώρα, επειδή έχω βάλει όμως υγρασία, θα χρειαστώ ακόμα λίγο ένα λευράκι σε παρακαλώ. Να σου πω να σε ρωτήσω κάτι, θα πρέπει να περιμένουμε να ξαναμπεί ή δεν ξαναμπαίνει τώρα που μπήκε ναι. Το χαλούμι και ο δυόσμος. Τώρα, αφού μετά όταν ξαναζυμώσουμε τη ζύμη, δηλαδή να μίξουμε το χαλούμι και το δυόσμο, αυτό που πρέπει να κάνουμε, Χριστιανά μου, είναι να πλάσουμε σε μπαλίτσες τις χαλουμωτές μας. Θα τις ξανασκεπάσουμε με μια μεμβράνη για 40 λεπτά. Να ξαναμπούν, δηλαδή. Δηλαδή, την ώρα που ήρθα εγώ, τις είχα σκεπάσει εδώ και μετά ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 35 με 40 λεπτά στους 180 στον αέρα. Να πούμε όμως ότι μπορεί πάλι να τις σκεπάσουμε με πετσέτα 40 λεπτά, αλλά μπορεί να μην μπουν γιατί μπορεί να μην είναι ζεστό το περιβάλλον. Πολύ σωστά. Εγώ κάνω ένα κόλπο άμα θέλω να μπει κάτι έτσι κοντά γρήγορα. Στο το βάζω στο αυτοκίνητο. Γιατί στο αυτοκίνητο, επειδή στο αυτοκίνητο είναι υψηλότερη θερμοκρασία από ό,τι έξω και όταν πιάνει και ήλιος, έτσι είναι πιο ζεστό μέσα το αυτοκίνητο. Και το καλοκαίρι, άμα θέλεις να ζυμώσεις κάτι και να μπει, 5 λεπτά στο αυτοκίνητο, φούρνισες το ήδη. Λοιπόν. Καλά ρε Γιώργο, ισχύει αυτό. Εντάξει, συγγνώμη. Είπα ότι όταν θέλω να μπει κάτι γρήγορα το βάζω στο αυτοκίνητο. Όταν πλάσετε τις χαλούμωτες σας, χτυπήστε το αυγό, περάστε από πάνω και βάρτε σισάμι. Σου φανήκε αστείο ότι το βάζω στο αυτοκίνητο. Είναι Χριστιανά μου να βαστάς τις χαλούμωτες. Πού πάρε παιδί μου με τη ζύμη, δηλαδή ζύμωσα κάτι, αυτά πάω στο αυτοκίνητο βάζω. Χάθηκε ο κόσμος αγάπη μου να προθερμανίζει το φούρνο σου, ρε, δεν βάλεις μέσα. Δεν το σκέφτηκα. Ή δίπλα από το τζάκι, δίπλα από τη σόπα, κάτι. Δίπλα από το τζάκι, λέει και όπου μπει σε τζάκι. Ή βάλε μια κουβέρτα μου πάνω, πιάσε το κουίλ σου. Βάζω κουβέρτα, έτσι τα τυλίγω και τα βάζω στο αυτοκίνητο. Επιταχύνεται η διαδικασία. Λοιπόν, Χριστιανά μου, είμαστε έτοιμοι. Έτσι. Μα κοίταξε τι ωραίες. Μα κοίταξε τι ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες. Ειλικρινά, έχει μουσχομυρίσει το στούντιο. Δεν έχω λόγια.
Έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Τι μου λέει. Μπράβο, Γιώργο μου. Μπράβο. Λοιπόν, μετά θα τις βάλουμε σε τέτοια. Δες τι ωραίες. Τι ωραίες. Μπράβο, ρε Γιώργο μου. Πάντα μου αρέσουν και οι ιδέες σερβιρίσματος που έχεις. Βέβαια. Χριστιανά μου, για τα παιδάκια μας το πρωί. Ξέρετε τι θα το ρωτούσα, τι? Αν έχουν κουκούτσια μέσα γύρω τους. Δεν είναι γιόγκητες, Χριστιανά. Όχι, εύκαλατε σε κοκκόνες. Είμαι τόση ώρα εδώ, το βλέπω να κάνει χαλμόντι. Είπαν τις κολοκοτές, είπαν τις γιόγκητες. Όχι, παιδιά, δεν τις είπα κολοκοτές, ο Γιώργος άκουσε κολοκοτές. Χριστιανά μου, είναι υπέροχη συνταγή, πραγματικά δοκιμάστε, μην ξεχάσετε το αυγό μαζί με το σισάμι. Εγώ σε μας, μην να δοκιμάσουμε. Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν. Ορίστε. Είναι ζεστή όμως, Χριστιανά. Έφτιασε την πιο μικρή μπέφια. Να σου πω, όχι, γιατί την πιο μικρή είχαμε στο νου μου ότι την έκανα για την Μελίνα σοβαρά και εντερνεύτηκα. Συγγνώμη, όσο μάλλον ήταν την μεγάλη. Όχι, όχι, την μικρούλα. Την μικρούλα, εντάξει. Ορίστε. Και θα τη μοιραστούμε, μην ανησυχείς. Τέλεια. Λοιπόν, Χριστιανά μου, είναι πανεύκολη η συνταγή μας. Να πούμε στους τηλεθεατές μας, αν θέλετε να δείτε περισσότερες συνταγές δικές μου, μπορείτε να επισκεφτείτε το website μου. Ποια είναι η κάμερα μου τελικά, η 3 ή 2. Οι δύο ποια είναι. Όχι, συγγνώμη, η τρία ή η ένα. Η τρία. Α, εσύ γιατί θεωρείς που βοηθεί. Επειδή εμένα είναι. Μα μπερδεύκεις με, ρε Χριστιανά. Λοιπόν, για περισσότερες συνταγές δικές μου, μπορείτε να επισκεφτείτε το website μου γιώργος-ερωτοκλήτου.com, τη σελίδα μου στο Facebook γιώργος-ερωτοκλήτου.com και στο Instagram γιώργος-ερω. Αύριο να ανεβεί η συνταγή και στον Α αλλά και στο Facebook. Έτσι, για να μας το ξεκαθαρίσει, δηλαδή. Όχι, γιατί μόλις φύγω που θα με στέλνω μου. Συνταγή, Γιώργο μου, κάμε στη Χριστιανά, αφού δεν προλαβαίνω αυτό το σπίτι τότε απλό ημέρα. Ναι, 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 όχι. Ανεβαίνουν την επόμενη μέρα όλες οι συνταγές μας. Πηγαίνετε στο Web TV, πηγαίνετε εκεί που λέει η μαγειρική και επιλέγετε τα πάντα, έτσι, ό,τι θέλετε από τις συνταγές μας. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Χριστιανά μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εσύ το ίδιο. Την αγάπη μας.